Με κατηλημμένες στις 7 από τις συνολικά 8 κλίνες της παιδιατρικής κλινικής COVID στο νοσοκομείο Χανίων, η πίεση είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά στην περίοδο της πανδημίας. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται οριακή, ενώ το σενάριο της δημιουργίας τρίτης κλινικής έχει αποκλειστεί, καθώς δεν είναι εφικτή μηχανικά η υποστήριξη επιπλέον ασθενών με οξυγόνο. Έχουμε φτάσει στο top. Είμαστε στα κόκκινα και σε σημείο που έχουμε θέμα και με το οξυγόνο μας. Ότι δεν έχουμε πλέον όχι την επάρκεια οξυγόνου, δεν έχουμε την υποδομή σαν οξυγόνου, μηχανικά δηλαδή, να μπορούμε να ανοίξουμε και τρίτη κλινική. Ενδεικτικό της αυξητικής τάσης είναι το γεγονός ότι την περασμένη Παρασκευή στην παιδιατρική κλινική COVID του νοσοκομείου Χανίων νοσηλεύονταν 2 παιδιά. Ανάμεσα στα 7 παιδιά που νοσηλεύονται με συμπτώματα κορονοϊού είναι ένα βρέφο 40 ημερών, 3 βρέφη μόλις 2 μηνών, ένα 3 μηνών, ένα μωρό 19 μηνών και ένα 2 ετών. Το μεγαλύτερο βάρος των νοσηλιών συνολικά σε επίπεδο Κρήτης εξακολουθεί να σηκώνει το νοσοκομείο Χανίων με 85 ασθενείς και ακολουθεί το Παγνή με 54. Μόνο στην κλινική COVID-2 είναι κατηλημμένες και οι 36 κλίνες, ενώ στην COVID-1 είναι ακόμη 3 κενές. Βάσει της υψηλής ροής οξυγόνου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στους ασθενείς που χρειάζονται, για να καταλάβετε, στις δύο κλινικές COVID αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται 12 μηχανήματα high flow. Αυτό συνδείχνει το πόσο πολύ έχει αυξηθεί η ροή του οξυγόνου, σύν τις παθολογικές κλινικές, σύν τα χειρουργεία που παίρνουν τα μηχανήματα. Μάχη με τον κορονοϊό και την επικράτηση της όμικρον δίνουν γιατροί και νοσηλευτές σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης, όπου καταγράφεται αύξηση των εισαγωγών μέσα σε λίγα 24 ώρα. Είναι χαρακτηριστικό πως σήμερα νοσηλεύονται στα νοσοκομεία του νησιού 218 ασθενείς με κορονοϊό, όταν την περασμένη Παρασκευή ο αντίστοιχος αριθμός έφτανε τους 200. Στις κλινικές COVID οι νοσηλίες ανέρχονται σε 187, τη στιγμή που στις 7 Ιανουαρίου ήταν 172. Στις ΜΕΘ COVID νοσηλεύονται σήμερα 27 ασθενείς και την περασμένη Παρασκευή νοσηλεύονταν 28. Δεχόμαστε πάρα πολύ ψηλή μεγάλη πίεση. Ζητάμε από τον κόσμο να είναι πολύ προσεκτικός, να τηρούν τα μέτρα, να προσέχουν, να εμβολιαστούν. Δυστυχώς οριζόμαστε πάρα πολύ, παιδιά. Έκκληση για επιστροφή των ανεμβολίαστων γιατρών που είναι σε αναστολή απευθύνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χανίων, Βάρδης Γεωργιακάκης. Ζητάμε τους συναδέλφους μας να έρθουν πίσω. Δεν περισσεύει κανείς, έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην έλλειψη προσωπικού. Δεν αντέχουμε να βλέπουμε συναδέλφους αυτή τη στιγμή να είναι απ' έξω, ενώ θα μπορούσαν να προσφέρουν με καθημερινό αρνητικό rapid test ή PCR. Η διοίκηση του νοσοκομείου Χανίων, σε συνεργασία με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αναζητά εναλλακτικές λύσεις προκειμένου το νοσηλευτικό ίδρυμα να ανταπεξέλθει στην ασφυκτική πίεση που δέχεται τα τελευταία 24 ώρα.